Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του ΔΣ ΣΥΓΜΑ και ως πρόεδρος του συλλόγου μας, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που τιμάτε με την παρουσία σας την απόψινή μας εκδήλωση. Την εκδήλωσή μας τιμούν με την παρουσία τους οι κύριοι Κωνσταντίνος Κόλλιας, βουλευτής Κορυνθίας. Ο αντιπεριφερειάρχης Κορυνθίας κύριος Χάρης Μπιτινιώτης, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για τη σημαντική βοήθειά του προς πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης όπως και αυτής της περασμένης Κυριακής. Ο Δήμαρχος Κοιονίων κύριος Σπύρος Σταματόπουλος, τον οποίο επίσης ευχαριστώ που συνέτεινε σημαντικά στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης αλλά και αυτής της περασμένης Κυριακής. Ακόμα τώρα ευχαριστούμε για την οριστική λύση του χρόνιου προβλήματος ίδρυυσης του χωριού μας. Ο Αντιδήμαρχος κύριος Δημήτριος Σόκος, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης κύριος Άγγελος Παπαγγελόπουλος, ο πρόεδρος κοινότητας Δημηνιού κύριος Γιάννης Σπυρόπουλος, που υποδίεται διάφορους ρόλους στη θεατρική παράσταση. Ευχαριστώ τον Σύλλογο Νεφέλη που είναι απόψε μαζί μας. Ακόμα είναι μαζί μας η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ηπείρου, κυρία Σταυρούρα Σκαρμούτσου, η πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών, κυρία Βασιλική Μιχαλούση, ο πρόεδρος κοινότητας Πασίου, Παναγιώτης Ραυτόπουλος, ο καθηγητής Πανεπιστημίου, κύριος Κώστας Παπής, ο συγχωριανός μας Γιάννης Σόκος, συγγραφέας του βιβλίου, το οποίο απόσπασμα παρουσιάζουμε απόψε. Ο εκδότης, κύριος Ψυχογιός Αθανάσιος, και ο για 28 χρόνια συνεχή χρηματίστας πρόεδρος κοινότητας Δημηνιού, κύριος Γιάννης Βρέντας. Ευχαριστώ θερμά τον σκηνοθέτη Παναγιώτη Σαλονίτη που υποδίεται τον Ηρακλή, τον μουσικοσυνθέτη Μάνο Πιπεράκη που είχε τη μουσική επιμέλεια του έργου, τους Αθανασία Ακούγια, Δημήτρη Αθανασίου και Διονύση Μαυραγάνη, οι οποίοι έχουν διάφορους ρόλους στη θεατρική παράσταση. Οι πιο πάνω δεν είναι Δημηνιώτες, αλλά αγάπησαν το χωριό μας και το σύλλογό μας και αγωνίστηκαν μαζί μας για την πραγματοποίηση αυτής της θεατρικής παράστασης χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγμα. Ευχαριστώ τους Δημηνιώτες κατά αλφαβητική σειρά: Αρλετή Γιούλα, Γιακουμή Γιώργο, Δρίτσα Φανή, Σολομού Μαριλένα, Σπυρόπουλο Γιάννη, Σπυροπούλου Νίκη, Σόκου Ελένη και Τσάκο Νίκο. Ακόμα ευχαριστώ τον βοηθό μουσικοσυνθέτη Απόστολο Σόκο για την σημαντική βοήθειά του στην πραγματοποίηση της παράστασης. Σας παρακαλώ να συγχωρέσετε τα όποια λάθη μας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες ηθοποιοί και σχεδόν όλοι πρώτη φορά παίζουμε θέατρο, τουλάχιστον φανερά. Το έργο αποτελεί απόσπασμα από το βιβλίο του συγχωριανού μας συγγραφέα Γιάννη Σόκου, «Το Δημηνιό στον δρόμο του Ηρακλή». Υπάρχουν περίπου 120 από αυτά τα βιβλία, τα οποία θα πάρετε δωρεάν μετά το τέλος της παράστασης και είναι προσφορά του συγγραφέα και του Συλλόγου Αναγέννηση. Εάν κάποιοι έχουν ήδη το βιβλίο, παρακαλώ ας το αφήσουμε για τους μη έχοντας. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή θέαση. Δεν σας κούρασα πολύ. Εντάξει.
λένε ότι επαναλαμβάνεται. Φαίνεται όμως ότι το ίδιο συμβαίνει και με τη μυθολογία. Να, ο Ηρακλής που ξέραμε από το σχολείο. Έρχεται ο ίδιος αυτοπροσώπος, εδώ, στην αυλή του σχολείου. Έρχεται πάλι στο προσκήνιο, γιατί έτσι το σκέφτηκε ένας χωριανός σας, αλλά και γιατί το επέβαλαν οι συνθήκες. Βρισκόμαστε σε μια εποχή λίγο μετά τα μνημόνια και πλέον σε συνεχή επιτροπία. Ο λαός θεωρούσε και θεωρεί ότι είναι άθλος για να τα βγάλει κάποιος πέρα μόνος του. Να νικήσει δηλαδή η θηρία όχι μυθικά, αλλά σύγχρονα και πολύ πιο επικίνδυνα. Σκάνδαλα που συναγωνίζονται σε οσμή του στάβλου του Αυγία. Δουνοτού που βρυχάται όπως ο Κέρβερος του Άδη. Λουκέτα που ανοιγοκλίνουν σαν τα δόντια του λιονταριού της Νεμαίας. Ανεργία που παραπέμπει σε λερναία ύδρα. Μια θέση κλείνει, δύο ανοίγουν. Περικοπές συντάξεων που ραμφίζουν τα πορτοφόλια ως άλλες τυμφαλίδες όρνητες. Υποσχέσεις που λες ότι απευθύνονται στα βόδια του Γεριόνι. Κοπρίτες που δεν διαφέρουν σε τίποτα από τον ερημάνθιο κάπρο. Έτσι, μερικοί σικιώνιοι πολίτες, πάντα κατά τον συγγραφέα, σκέφτηκαν να ζητήσουν την βοήθεια ενός διαχρονικού σωτήρα των λαών. Τον επικαλέστηκαν και ο του θαύματος ο Ηρακλής εμφανίστηκε στο θέατρο της αρχαίας Σικιώνας. Εκεί κάποιοι δημηνιώτες τον καλούν στο δημηνιό και αυτός πάλι ανταποκρίνεται. Έρχεται εδώ πάνω στη σκηνή και μας δίνει την ευκαιρία να θυμηθούμε ή να γνωρίσουμε με έμετρο ανάλαφρο, εύθυμο, σατυρικό και κάποτε συναισθηματικό λόγο, την ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, τις δραστηριότητες, τις ντοπιολαλιές, τους πρώτους κατοίκους του Δημηνιού. Επίσης, τους γραφικούς τύπους, τους εργαζόμενους ή περίεργους επισκέπτες, τους τακτικούς γερολόγους, τους ιδιόρυθμους ξέμπαρκους, τα εύστοχα παρονίμια, τα παλιά κτίρια. Όλα αυτά δηλαδή που θα μπορούσαν να ξαναζωντανέψουν χαρακτηριστικές εικόνες από κάποια υποεξαφάνιση κομμάτια του λαϊκού μας πολιτισμού. Καλή θέαση. Δεν είχε φρίκι, δεν λόγω.
βιάζε εχθρό, για τους δίθεν είχε φρίκι. Δεν λογαριάζε εχθρό, όμως κάθε δημινιώτη τον αγαπάει εθαρό. Όμως κάθε δημινιώτη τον αγαπάει εθαρό. Ένα μύθο θα σας πω, που τον μάθαμε παιδιά. Τίποτα πάλι σήμερα. Έψαξα όλη μέρα. Μα βλέπω δείπνο όπως χθες. Κοπανιστό αέρα. Ανάθεμα σας αδιανή. Σκουπιδόνται νεκέδες. Πού πήγαν τα κοτόπουλα, τα ψάρια, οι μεζέδες. Εσύ μη βρήκες τίποτα. Ούτε μισή μερίδα. Βρήκα από το ψαράδικο. Φρέσκα εφημερίδα. Φρεσκότατη μπορώ να πω. Μου τρέχουνε τα σάλια. Πριν από λίγο θα ήταν γεμάτη με θραψάλια. Μπορεί με φέτες σολομού, μπαρμπούνια ή γοφάρια. Αυτό θα πει περίδρομος και φάτε μάτια ψάρια. Δεν είναι όμως όλα τραγικά, έχει και φρέσκα νέα. Να βλέπεις, η κυβέρνηση παίρνει μέτρα γενναία. Ένα σωρό ευχάριστα. Τι όμορφες ειδήσεις, ιδίως όσες έρχονται εκ δούνου του και δύσεις. Μην τη διαβάσει μόνο μιας. Φοβάμαι, δεν θα αντέξω τόση χαρά στα ξαφνικά από τα εντός και απ' έξω. Άκου λοιπόν, μνημόνια για την Ελλάδα τέλος. Εδώ μαζί με τη χαρά μου έρχεται και γέλος. Γιατί γελάς κακόπιστη με τέτοια είδηση, άρα, γιατί αν και τελειώσαμε, εγώ ούτε τσιγάρα, ούτε και από τσίγαρα δεν έχω να καπνίσω. Πώς να στο πω, ρε φίλε μου, πώς να στο εξηγήσω. Αυτό το κάνω για καλό. Και δει για την υγεία σου. Να μην σε βγει, βρήκα ένα κακό ξάφνα από την καρδιά σου. Μετράς πόσα ενθράγματα. Σκορπάει η νικοτίνη. Γι' αυτό τους φόρους τα καπνά τους έχουν επιτείνει. Και η κούραση είναι γνωστό πως βλάπτει την υγεία. Προς τούτη στα τετράωρα. Γι' αυτό η ανεργία. Ξέρουν, η υπερκόπωση μοιάζει με χαρακτήρι. Και ότι πολλή δουλειά τρώει τον νοικοκύρι. Και διαδηλώσεις. Κίνδυνος. Τι θέλεις, να ματώσεις. Στον καναπέ η σιγουριά, τον κόλο αν τουρλώσεις. Τα πάντα για την πάρτι μας, για σένα και για μένα. Θα γίνουν, όταν γίνουμε, ωστά και γινωμένα. Έρχεται ο παράδεισος, πεινώντες και διψώντες. Όταν το πάρτι θα στηθεί, θα είμαστε αμπόντες. Όλα αυτά για πάρτι μας. Ας βάλω τα γυαλιά μου. Θα μπει σε νέο πρόγραμμα υγείας η κοιλιά μου. Ώσπου να βρεις τα οπτικά, το έργο θα τελειώσει. Άσε εγώ να σας τα πω που έχω κάποια γνώση. Για πληρωμές τα σίγουρα δόσεων και δανείων που τρέχουν στην καμπούρα μας σε τόσων μνημονίων όλους γερούς μας θέλουνε. Και το είχανε προείπει. Τέρμα τα γουρουνόπουλα, οι σάλτσες και τα λύπη. Να το λέει καθαρά πως έρχονται αυξήσεις. Στα είδη της εστίασης, όλες οι κυβερνήσεις. Α, για το δικό μας το καλό δουλεύουν κάθε μέρα, ιδίως προεκλογικά. Μέχρι και στον πατέρα στέλνουν emails με ευχές, όπως το κάνουν πάντα. Αν και του δόλιου πρόπερση κάναμε τα 40. Κάνουν κάποια μέρα τα 40. Μα να μην από την κρίση θα έχεις μείνει.
θα είναι τα συμβάντα. Κι ό,τι πέθανες κανείς δεν θα στο πει. Τη τριάντα, τη σαράντα, τη πενήντα. Τι θα πει αν η μνημόνια πολλά. Όλα όσοι είναι ωραίος μας στο τέλος θα πληρώνουν. Ξαπλωτός. Να, πάρε δύο σελίδες κι εσύ, να δεις ότι το θαύμα ούτως έγινε. Βγήκαμε από την κρίση, σύμφωνα με αρμόδιο εγκυρωτά τη ρίση. Ο κύκλος της λιτότητας δεν θα είναι πλέον φαύλος. Τέλος τόσα σκάνδαλα. Όχι πια χώρα στάβλος. Διπλάσιοι είναι οι μισθοί. Τριπλάσιες οι τάξεις. Κανένας τώρα άνεργος. Όπου και να κοιτάξεις, οι τίτλοι έχουν happy end. Ανοίγουν τα λουκέτα. Δώρο πρωινός καφές μαζί με μια πακέτα. Εισαγωγή σε ΑΕΗ. Δίχως να δώσεις κόλλα. Όπου τα σούπερ μάρκετ πάνθινα, τζάμπα η καρμανιούλα. Πίσω τα αναδρομικά. Συλλογικές συμβάσεις. Οι νέοι θα υπηρετούν μόνο στις διαβιβάσεις. Έρχονται οι επενδυτές. Φεύγουνε τα λαμόγια. Καθιερώνονται πενιές αντί για μυρολόγια. Προσλήψεις στο δημόσιο, βοήθεια κατοίκων. Διαφορές θα λύνονται, αν δεν τον αντιδίκουν. Δώρο τα ψυχοφάρμακα. Κλειστά ψυχιατρία. Τον τόπο δεν θα κυβερνά πλέον νέα φατρία. Τέρμα τα σπίτια στο σπυρί. Μηδέν αυτοκτονίες. Θα την πληρώνεις ελαφρά. Μόνο με μικρανίες. Καλέ, τούτη φυλάδα που κρατάς μην είναι των αγγέλων. Τα βλέπει όλα αγγελικά. Σαν να είμαστε στο μέλλον. Είπα σαν Έλληνας κι εγώ να κάνω λίγη πλάκα. Να βλέπεις τι μας γίνεται, να ξέρεις τι μας γίνεται. Πιάσαμε η θάκα, φτάνοντας στον προορισμό. Από τα παραμύθια, στη γύρισα ανάποδα. Να δεις το ψέμα αλήθεια. Αχ, ρε Ελλάδα, μάνα μου, μητέρα ημιθέων, νιώθω πως θέλω να σου πω δυο λόγια εκβαθέων. Εσύ τα φώτα έδωσες, κιλά, κιλοβατόρες, πως τα σκοτάδια έμεινες ξοπίσω από χώρες που τότε δεν υπήρχανε ούτε σαν υποψία. Και τώρα σε κοιτάζουνε με στυλ και υπεροψία. Εδώ συν δυο δεν περπατούν, συν τρεις δεν κουβεντιάζουν και πάλι φόβο έχουνε, τα πάντα σε τρομάζουν. Ω γλυκητάτη μου Ελλάς, που έδισου το κάλος, γιατί σου πήραν τη μαγιά και σου μείνε ο κάλος. Πώς τελικά κατάντησες, πώς πάθος κατεδέξω, τι έγινε και έγινες, μπαλάκι απ' τους έξω. Πώς άφησες το μέλλον σου σε τέτοια μαύρη μοίρα και μέρανον σε έρανον εμυροφόρε μοίρα. Πώς βίστηκε των Αχαιών τ' Αλέξανδρου η λάμψη, γιατί σαν νεοσύλλεκτος μετράς κάμψη την κάμψη. Κρανίου τόπος έγινες, με ένα σταυρό στην πλάτη, εσύ που ήσουν άλλοτε του κόσμου το αλάτι.
Αιγαίνε που έρχονται πρώην και πάσε, χώρα κοιτούν Βαλκάνια κι είναι να τη λυπάσαι, που ψάχνει την ανάπτυξη μέσα από το λότο και που σε κάθε κλήρωση βγάζει και ένα γαμώτο. Ποιος φταίει για τον ξεπεσμό, γι' αυτό το μαύρο χάλι? Η εύκολη απάντηση πάντα είναι οι άλλοι. Λίγο πολύ το χέρι τους, πολύ στη μαρμελάδα, το βάλανε και γλύψανε κάτι από την Ελλάδα. Σκεφτείτε μία αλεπού και ένα χοντροκεφάλα, έτσι θα καταλάβετε ποιος έμεινε μπουκάλα. Φταίχτης κι όποιος τα ανέχτηκε ή ψήφιζε με μέτρο πώς θα βολέψει τα παιδιά, τη Σούλα και τον Πέτρο. Αλλά και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ, που φίλε μου το ρίχνες μονοκούκι, χωρίς πίσω από το δόλωμα να βλέπεις το παλούκι. Άμυρος όμως ευθυνών δεν είναι κι όποιος μάγκας, που στην εκπομπή δουλειές με σχέδιο παράγκας. Ω τιμημένη μου πατρίς, ω φιλτατή μου χώρα, εσύ που είχες ψύχα κάποτε και τώρα μόνο κόρα, αξίωσον το δούλο σου, Ανάσταση να είδη, και έναν που πραγματικά ελπίδες δεν προδίδει. Καλά τα έλεγα εγώ. Τίποτα δεν πασώζει. Για να υπάρχει ο Πασάς, θέλει τον Καραγκιόζη. Κι όμως, υπάρχει, ευτυχώς, original σωτήρας. Υπάρχει τέτοιο πρόσωπο να δράσα καθαρτήρας. Ξέρει από πολιτική, έχει κάποιο ταλέντο. Τότε να το ψηφίσουμε. Πες ένα ντοκουμέντο. 12 άθλοι σου αρκούν, να σου πω και άλλους. Κανείς δεν συλλογίστηκε από τους εγκεφάλους να πράξει όπως και αυτός με σύνεση και τόλμη όταν πηγαίνει Eurogroup Βρυξέλλες ή Στοκχόλμη. Αν εννοείς τον ήρωα των παιδικών μας χρόνων, θα ήταν μια επιλογή χιλιάδων μεγατόνων. Αυτόν βεβαίως εννοώ, τον Μέγα Ηρακλέα. Και όχι κανέναν από αυτούς που βρέχουν τη σχελαία. Δεν βλέπεις. Καλά, ναι. Είναι δικός μας άνθρωπος και ήρωας συνάμα. Κοιμάται με το ρόπαλο και όχι με την πιτζάμα. Δεν βλέπεις κανένα πρόβλημα. Πού είναι, πώς θα έρθει. Δεν είναι και ο Λάζαρος που εκ νεκρών ηγέρθει. Το άκουσες ο Ηρακλή. Ο κόσμος σε ζητάει, ακόμη και ο γάιδαρος άρχισε να κλωτσάει. Στο λέω έτσι να στο πω, παρότι αμφιβάλλω, πως θα έκαμες κάτι κι εσύ τόσο πολύ μεγάλο. Ίδιο με αυτό που ο λαός κλήθηκε για να κάνει, μπροστά σε ένα καλάσνικο και ενός ρεβόλβερ κάνει. Με 3 τα μνημόνια,
και αμέτρητα τα μέτρα, σαν μια θηλιά για το λαιμό που σέρνει και μια πέτρα. Εσύ παλιά εγνώριζες ποιος είναι ο εχθρός σου, ποιος εκτυπά πισόπλατα, ποιος στέκεται εμπρός σου. Μπορεί και να ήταν όρνηθα, λιοντάρι ή γουρούνι, άλογο, ταύρος, δράκαινα, κτίνο σε κορφοβούνι. Άντε και να ήταν κένταυρος, ίσως και αμαζόνα, μία δεν πιάνουν όλα αυτά σε τούτον τον αιώνα. Γι' αυτό σου λέω, Ηρακλή, εδώ τώρα σε θέλω, για αυτούς που χρειάζονται ρόπαλο και μπουγέλο! Θεριά, θεριά, θεριά σε βλέπουν και κλαίνε. Τα βε, τα βε, τα βε, τα βέλη σου φταίνε. Αυτά, αυτά, αυτά το άδικο καίνε. Θεσέα εσύ, superstar. Θεό, 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 Θεό δε σε λένε. Θεριά, θεριά, θεριά σε βλέπουν και κλαίνε. Τα βε, τα βε, τα βε, τα βέλη σου φταίνε. Αυτά, αυτά, αυτά το άδικο καίνε. Θεσέα, εσύ, να το σύρωα τραγουδάμε. Τον Ηρακλή δεν καλούσε με τόση ώρα. Δεν θα τους έβγαινε το μέτρο στο στίχο. Λες. Τι να κάνω. Πάμε στον Ηρακλή. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει. Εδώ σε θέλω, Ηρακλή. Και όχι στην Ολυμπία, τι κάθεσαι εκεί ψηλά, ας τον ναό του Δία. Γεια, ξεκόλα τη μετώπη, καινούρια. Ναι, για λίγο ξεμαρμάρωσε, ξεκόλα από τη μετώπη, καινούρια κατορθώματα ζητούν από την Ευρώπη. Για κατορθώματα, είπες βρε Λεβέντη, εφτάνουν όσα έκανα στο Άργους τον Αφέντη. Ναι, ναι, τον Ευριστέα πάνε να πει αυτόν που λένε στα σχολεία πως για θηρή άγρια είχε ανομαλία και με στέλνε στα πέρατα του κόσμου να τα φέρω. Την ήρα υπακούγοντας μια τρελοκαμπέρο. Δεν το πιστεύω, Θεή. Δεν θα είμαι στα καλά μου. Ο Ηρακλής με άκουσε και είναι εδώ μπροστά μου. Αλλά και εσύ, κοπέλα μου, να δεις αν κάνω λάθος. Το δείχνει η κεφάλα του. Το μαρτυράει γνάθος. Σιγά μην είναι ο Ηρακλής. Ηθοποιός μου κάνει που πρόσωπα ξέρει πολλά. Για πάλι ζημινιώτησες, θα ήθελα τη γνώμη. Είναι αυτός που για αυτόν γράφηκαν μύριοι τόμοι. Α, μου φαίνεται original. Για κοίταξε τους μίστου. Α, δεν είναι σαν του Μπάρβα μου, ούτε σαν του κυρ Χρήστου. Σιγά καλέ τον ήρωα, θα μου τον χαλάσεις. Πριν δω κι εγώ αυτά που λες, να πάρω αποφάσεις. Τι μπράτσα. Κυριακή, το στήθος του ταράτσα, α, γκαραντί ημίθεος, ήρωας από ράτσα. Γιαγιά. Καλώς το. Γιαγιά. Πού πάει η γιαγιά. Άκουσε καλή γιότι και θα σου έλεγα τι θα έκανα με τέτοιον εστρατιώτη. Αλλά αν πες. Ναι, κύριε μεγάλε Ηρακλέα. Για πάμε λίγο μόνοι μας πίσω από την άκρη. Να πάμε όπου θες. Λοιπόν, γιατί με κάλεσες μετά από χιλιάδες έπι, δεν φτάνουν όσα έκανα στο Άργο στον Αφέντη. Θυμάμαι πως δεν άφησα από πυράνχας λέπη. Με φώναξες και ήρθα. Σε ποιον όμως αιώνα? Δύο μετά τον 20ο και δι στη Σικιώνα. Ψέματα, φίλε μου, μου λες. Ποιον πας να περιπέξεις?
τα όσα βλέπω γύρω μου αναιρούν τις ίδιες σου τις λέξεις. Που είναι η τρισμέγιστη, η ξακουστή η πόλη. Μικρό χωριό είναι εδώ, λες και έπεσε πανόλι. Α, θα εννοεί ο ήρωας τη νέα πανδημία. Βέβαια. COVID δεν είχανε αυτοί και πρόληψη καμία. Δεν είχανε εμβόλια, σύγχρονα και μοντέρνα. Πού να βρουν AstraZeneca, Pfizer ή Moderna. Και τώρα που τα έχουμε, κυριαρχεί η φήμη. Το Facebook πιστεύουμε και όχι την επιστήμη. Έτσι, ναι, ακριβώς. Παιδιά, και πάλι ερωτώ, πού είναι η Σικιώνα, μικρό χωριό είναι εδώ, σαν τούτη την κολόνα. Ηρακλή μου, μικρό αλλά βασιλικό, δεν είναι δαστομπάτο. Σκέψου πως για επίνιο έχει τώρα το Κιάτο. Έχει και όμορφα χωριά. Δεν πάμε στο δικό μου. Το Δημηνιό γειτόνισαν και με χωριό μου. Αν είναι για το Δημηνιό, θα κάνω αβαρία. Φαίνεται ότι γέρασα, ξέπεσα σε χωρία. Αιώνες είχες να φανείς. Πώς και άκουσες εμένα τον άγνωστο που τσίριζα να έρθεις απεγνωσμένα. Δεν καταλάβατε, μωρέ, πως έκανα ρουσφέτη, εδώ εμφανιζόμενος μετά από χιλιάδες έτη. Πολλοί με επικαλέστηκαν από χωριά και πόλεις, αλλά εκείνοι ήτανε εξόλης και πρόλης. Ηρακλή, πάμε στην κοινότητα. Εδώ πιο πέρα είναι. Θα κάτσουμε στην αγορά και όσο θέλεις μείνε. Τώρα θα δει ο Ηρακλής την Παναπή Δημηνιό. Παρακαλώ, πολύ ευχαρίστως. Σαν μια ποταμιά με νερά παραδείσια κυλάς μες στις φλέβες ανάσας πηγή, μα δε σε χορταίνω και δίψα περίσσια. Θα νιώθω για σένα σαν άνυδρη γη. Θέλες πες μου στα άδυτα σου να μπω, να δω πως παρώνεις κρυφό προξενιό. Τι θάλασσα νύφη στον όμορφο κάμπο και εσύ σε κάδρο πινέλια Δημηνιό. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως, μεγάλη μας τιμή, τον περιμένουμε, αλίμονο, τώρα, εδώ, στην πλατεία. Μόλις με ειδοποίησαν, έρχεται λένε με φούρια, αυτός που έχει τ' άγρια θεριά για γλυφιτζούρια. Ο Ηρακλής το Δημηνιό φτάνει ώρα την ώρα. Πολλοί τον περιμένουνε όπως μιαν υδροφόρα. Αλλά εγώ θα του τα πω ευγενικά βεβαίως, γιατί αυτό προς το χωριό είναι το μέγα χρέος. Ήμουνα δημογέροντας επί τουρκοκρατίας και σήμερα ως βλέπετε μεγαλοκτηματίας. Ω, νάτος, νάτος, έρχεται. Έχει και κουστοδία. Να δούμε τι θα παίξουμε. Κόμικο τραγωδία. Καλώς μας ήρθες, Ηρακλή, στο του χωριού μπαλκόνι. Είναι όπως βλέπεις φυσικό και όχι με σιλικόνι. Βλέπω καλούτσικο χωριό είναι εδώ.
με χόρτα και με βρούβες. Όμως στο δρόμο που ερχόμουνα είδα και λακκούβες. Καλός χρυσός ο δήμαρχος, Σπύρο μου, και με μοτοσυκλέτα. Μα ώσπου να δεις τις τρύπες μας, τον πλάτανο χαιρέτα. Κάθε χωριό και πρόβλημα, κάθε μαντρί και γίδι. Μα έστω με ένα δίτροχο, τι να προλάβει ήδη. Τώρα ξαναεκλέχτηκε, έστω στο β' γύρο. Και όλα θέλουν έγκριση, μονάχα από το Σπύρο. Τώρα δε με το πρόγραμμα, το νέο του κλειστένει. Ελάτε να φωνάξουμε, ο Δήμος δεν πεθαίνει. Κι ας πούμε το δημοτικό τραγούδι που μας πάει. Ο γέρος Δήμος πέθανε, ο γέρος Δήμος πάει. Ο γέρος Δήμος πέθανε, ο γέρος Δήμος πάει. Ο άρχοντες του Δημιουργιού, ελάτε τώρα κατά εδώ κάτι να σας πω. Είναι ώρα να πιούμε ένα ποτηράκι έτσι για το καλωσόρισμα. Γιατί στο δρόμο που ερχόμουνα είδα πολλά αμπέλια. Άρα θα έχετε κρασί, σασκούς και σε βαρέλια. Βεβαίως είναι έχουμε. Πενιές και μεζεδάκια. Ήμονο. Ακριβώς στα πόδια μας βρίσκονται τα σοκάκια. Σοκάκια. Αν ταβερνάκι πάλι θες, σε κύμα μαϊστράλι, πιο κάτω στην πικραγκουριά, υπάρχει τα κρογιάλι. Αν ήθελα τη ατυρόπιτα, καφέ να πιω στα σβέλτα. Δεν το ξέρω. Στο σβέλτο, ως να μέλεγες από το α ως το δέλτα. Και έλεγα στη Σέσουλα, σαλάμι να αγοράσω. Μα βλέπω τώρα ότι δεν χρειάζεται. Οπότε πάω πάσο. Πάσιο! Δεν εννοείς άλλο χωριό. Σε τούτη την πλατεία θα κάτσεις να μιλήσουμε για σοβαρά και αστεία. Άσε τα αστεία, άνθρωπε. Σκέψη του συγγραφέα, του Ισπάνου Δημηνιώτη, ήμουνα και ήρθα στο χωριό. Για καθίστε να τα πούμε. Για κάτσουμε. Λοιπόν, θέλω τώρα η κορυφαία να ανοίξει τα κοιτάπια της, να πει τα πρέποντα. Και εσείς ως Δημηνιώτες, μην κάθεστε σαν γκώτες, μα θέλω μόνο το ζουμί και όχι λόγια κούφια. Ας πούμε, όλων εσάς εδώ, από πού κρατάει σκούφια? Μαριλένα, πάρ' τα χαρτιά σου και έλα. Αφού ο ρόλος έπεσε να αρχίσω εγώ με σένα, ας δούμε για το Δημηνιό τι λένε τα γραμμένα. Για να δούμε. Λοιπόν, σε χρόνια τουρκικά, σκληρά, στα 1500, σύμφωνα με μια ένδειξη αρκούντος από Χρόσα, ήρθαν οι πρώτοι κάτοικοι, με νου και αξιοσύνη, άλλοι από πολύ ψηλά, τη Ζήρια στο Γελίνι. Ναι, και ναι, άλλοι ναι, από ναι, Τρίκαλα, ναι. Κέσαρη και Κλιμέντη. Ναι. Μάλλον με άδεια προεστού. Ή και αγά αφέντη. Ένας Ουίλιαμ Σουαλός, μάγκα και φία, δείχνει τσοπάνιδες εδώ σε μια χαλκογραφία. Φαντάζομαι πως ήτανε απλή, βοστή, ξωμάχη, μαλέτρι λιανοντούφικο, σελάχι και δρεπάνι. Σπέρνανε ένα σπάνιο που κάρπιζε σιτάρι μέσα σε ένα δίμηνο. Γέμιζε κι αμπάρι. Χάρη σε αυτό το δίμηνο η εκδοχή η πρώτη για το όνομα του Δημηνιού και κάθε ο Ευλιγιάο Τσελεπή, Τούρκος χρονικογράφος, περνώντας από τον οικισμό, το δήλωσε εγγράφος ότι εδώ διέμεναν μονάπιστοι ραγιάδες. Απόδειξη πως είσαστε από τους πατεράδες σας με βούλα ελληνάρες. Βεβαίως. Κάτι σαν να πούμε σαν αγκιναριές που κάνουν αγκινάρες. Όχι και αγκινάρες. Γάλλος περιηγητής και ιατρός φιλέλλην. Άνδρας που διακρίθηκε από την κοινή να γέλει. Καθόλου αξιόπιστος. Στο μέτρημα ξεφτέρει. Κάρολος Ούγκος Κουκεβίλ είδε και αναφέρει
36 κάτοικους πριν το 21. Μα δεν γνωρίζω δυστυχώς να πω έναν προς έναν. Κύριε Ηρακλή, πάντως την Επανάσταση, ναι, πριν και μετά λιγάκι, οι άνθρωποι που είδανε Οδύσσια Σιθάκη τούτο το Όλβιο χωριό είναι το Λιοπουλέι, Κελάριδες, Στριγκόπουλοι, Χρυσάνθηδες, Κισέοι και ακόμα Μακρόπουλοι, Μπουζιώτιδες και Καραχαλέοι και ακόμα Αϊβαλιώτιδες. Κάποιοι Κισέοι, Συγκοστουρέοι Μπόλικοι και Ανδρικοπουλέοι. Παπαδοπουλέοι φυσικά. Αθανασούλιδες, σωρό. Μακρίδες, Αγγελοπουλέοι, Κορέμιδες, Συντοτέοι. Από τους πρώτους κάτοικους που είπανε «ΟΚ» στου Δημηνιού την πρόκληση, βεβαίως και είσαι «ΟΚ». «ΟΚ». Ο Χρήστος Σόκος έλαβε Ανδρίας Αριστείο, φλάμπουρο που ανέμιζε στου Πέτου το ιστείο. Και ο Νικολακόπουλος Γεώργιος σε αξιωματικό προήχθη, γιατί ήρωας ανεδείχθη. 18 μετάλλια πήραν οι Δημνιώτες, γιατί ποτέ δεν πήγαιναν στις μάχες αντακώτες. Ήρωες από κούνια τους έμπαιναν στην αρένα, μεθώντας με σαλβατιανό κρασί του 21. Μ' αρέσει για ήρωες συναδέλφους να μιλάνε, γιατί μου φαίνεται πως τούτο το μικρό χωρίο φέρει βαρύ ιστορικό φορτίο. Πέστε λίγο από τα παλιά και πέστε ό,τι να είναι, τα ακούω όλα. Λοιπόν, παλιά υπήρχαν πηγές. Υπήρχε και μια βρύση, όπου πολλά ειδήλια είχαν πρωτανθήσει. Η κόρη με το γάιδαρο, μετάλογο ο νέος, στη γούρνα συναντιόντουσαν και εκεί συχνά μοιραίος, μες στις σιτιές τους πλάτανους, τα χόρτα και τα θάμνα, απ' τις πολλές τις διαδρομές, τις πάγανε τις τάμπες. Εγώ θυμάμαι τον παππού, τότε στην Ιδιβία, πως λειτουργούσε, έλεγε, και ηλεοτριβία. Το Δημηνιό στην κατοχή, σαν μηχανής πιστών ήταν υδροδυναμική βιομηχανία, ζώνη. Μέχρι και ξηραντήριο άναξε σαν τα κρίνα, αλλά και αυτό ξεράθηκε όπως η Σουλτανίνα. Με τη σταφίδα έγιναν πολλοί νοικοκυρέοι, αλλά δεν έλειψαν ποτέ για τους αγρότες χρέη. Σωστό. Από το σταφίδι γράφτηκε και με μια εποποιία, όταν δουλεύαν στο χωριό, πέντε εινοποιία. Πέντε. Αρχίζανε Σεπτέμβριο και μέχρι τον Οκτώβρη ήξερε το Δημηνιό και ο ξένος πως θα το βρει. Απ' τη μουστιά στη μυρωδιά. Το άρωμα της αψάδας που ανέβαζε στον ουρανό συμπτώματα ζαλάδα. Ο δε αέρας ο τρελός, ο κοσμογυρισμένος, χόρευε με τα σύννεφα συρτό σαν να ήταν μεθυσμένος. Το ίδιο και με τους λινούς, όπου γυμνές πατούσες, θαρούσες πως το Διόνυσο υμνούσανε ως μούσες. Λατρεύεται ο Διόνυσος στις μέρες σας ακόμα. Φέρτε μου να πιω σαβατιανό μέχρι να γίνω λιώμα. Έλα καφέ. Πλανικό. Άρα, παιδί μου. Εσύ, τι καφέ. Καφετζής, ο Νίκος. Άντε στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Καλώ σας βρήκα. Καλώς ήρθες, Ηρακλή. Όπα, στην υγειά μας, παιδιά, στην υγειά μας. Άντε, να πούμε και ένα τραγουδάκι για το Δημηνιό. Ναι. Το Δημηνιό και Δημενιό, το λέγανε επίσης. Ως εκ του Δήμου προελθόν, αν θέλεις εξηγήσεις. Ωπα! Ω! Μπράβο! Ω! Μπράβο, Ηρακλή! Το Δημηνιό και Δημενιό το λέγανε επίσης.
Μπράβο! Όπα! Να ζήσει το Δημηνιό! Άντε να δούμε τι επισκέψεις θα κάνουμε! Σοφός το έφτιαξε για βεράντα. Οπα, ελάτε κι εσείς. Παλιά υπήρχαν επίγες, υπήρχε και μια βρύση. Όπου πολλά ειδήλια είχαν πρώτα αντίσει. Μπορεί με το γαϊδαρό, με τα λογογονέως, στη γούρνα συναντιόντουσαν. Με στις σιτιές, τους πλατανούς, στα χόρτα και στα θάμνα. Απ' τις πολλές τις διαδρομές, γεια σου Δημογέροντα, τις θάμνα. Μπράβο παιδιά! Πάπα! Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Βλέπω εδώ στο Δημηνιό το τσούζετε λιγάκι, Μπορεί μια κλίση να έχουμε προς την Ινοποσία, μα στο Χριστό πιστεύουμε, έχουμε και εκκλησία. Τον Αγιώργη Ηρακλή, και όπως του αρμόζει, σαν αρχηγός ψηλά-ψηλά στην είσοδο δεσπόζει. Είναι η τρίτη στη σειρά χτισμένη εκκλησία στον ίδιο χώρο ακριβώς από την Εθνεγερσία. Ηρακλή, η πρώτη χρονικά χτισμένη στο Λοφίσκο ήταν απλή και ταπεινή. Είχε μικρό πυργίσκο, εικονοστάσι σκαλιστό, φτιαγμένο από ξύλο. Του καλλιτέχνη έδειχνε την πίστη και το ζήλο. Η δεύτερη ήταν ρυθμού βασιλικής. Μνημείο που δυστυχώς το είδανε κάποιες άλλα τομείο. Η τρίτη, πιο περίλαμπη, Βυζαντινή μετρούλο. Κάνει το δούλο βασιλιά και βασιλιά το δούλο. Παράληψες να αναφερθείς στον Άγιο μας Νικόλα, όπου εν τόπο χλωερό με μια τελειώνουν όλοι. Ωχ, μην έχετε παπά να θάψουμε 5-6. Στο στόμα το είχα να το πω, Ηρακλή. Ευλογημένο Δημηνιό. Μέχρι και ιερέας λειτουργήσε. Αν και έπρεπε, πρώτα ένας χουρέας να τον ξουρίσει σαν γαμπρό με κόζα και πριόνι. Γιατί πολλά ακούστηκαν για κάποιο παπαδόν. Καμία σχέση βέβαια με τον παπα Βασίλη. Ναι. Που χρόνια έβγαινε σεμνά μπρος την ωραία πύλη. Μπράβο. Ούτε με τον μακαριστό πατέρα παπαβλάση που η φωνή του τράνταζε τζάμια και εικονοστάση. Ναι. Βέβαια. Δικός μας που λειτουργάγε στα αντικριστό λαλιώτη, ο Παπαμίτσος, μέλεον να πνίξει το δεσπότη. Κοντά τους ας μνημονευτεί, σύγχρονος Δημηνιώτης, το λόγο του Ορθοτομείου, ο Παπαπαναγιώτης. Βέβαια. Η θεία χάρις του Θεού στο Δημηνιό εφάνει, αφού και έναν έστειλε και άλλον θεοφάνισε. Και Παπαμίτσο έστειλε. Και Θεοφάνη, και εις το σχολείο, δάσκαλος, δεν εφάνη. Δυο λόγια και για το σχολείο θα πω. Πολύβω, όλο ζωή, μικρών παιδιών με λύση, μα λόγοι καλλικρατικοί το έκαναν ρημοκλήσει. Το πρώτο ήταν ακριβώς δίπλα στην εκκλησία. Μαζί είπανε τα γράμματα με την γονικλησία. Το δεύτερο το φτιάξανε στον Αλωνιόν την άκρη και όποιοι μαζί του ζήσανε το βλέπουνε με δάκρυ. Μάλιστα. Οι παλαιοί το φτιάξανε για να είναι πιο μεγάλο, γιατί το πρώτο πιο μικρό έκοβε στον καβάλο. Ηρακλή, άκουσε. Μην ξέροντας προβλέπανε μαθητικό λεφούσι, μα τώρα είναι αδιανό σαγόνι δίχως μουσι. Μπροστά στην τηλεόραση, με πιστολή, τσόντα, κάποιο παιδί αν γεννηθεί θα ήταν από σπόντα. Αντί στις δύο αίθουσες να μην χωράει τίποτα.
Αυτά είναι τα νέα σας, τα ιερά μνημεία. Έχετε τίποτα άλλο που να τολμά κάποια καινοτομία? Α, ήθη και έθιμα σωρό. Μα όχι καινοτόμα. Τι γίνεται? Παλιά αυτός μπουκάλια με κρασί. Πού σε ρε Νικόλα? Είναι καινούριο πόμα. Να, έθιμα θρησκευτικό. Προσκύνημα μετάλογα. Τα πόδια ή ρημούλκα. Μα ήθελες βαρούλκα για να ανέβεις την Παναγιά Κορφιώτισσα. Τι να κάνουμε? Κάποτε μια πυρκαγιά σάκεγε το χωριό μας και οι προσευχές στην Παναγιά σώσαν ό,τι δικό μας. Κατ' άλλους, αντί πυρκαγιάς, ερχόντανε χαλάζι. Όπως και να έχει χωριανή, το θαύμα δεν αλλάζει. Τότε με πρώτον τον παπά κάνανε λιτανία και οι παρακλήσεις τόμωσαν την πύρινη μανία. Μάλιστα, εις ανάμνηση εκείνων των συμβάντων, μάλιστα, στην κορυφή ανάβανε φωτιά εις θέα πάντων. Πού πήγε ο Νίκος να φέρει το κρασί, ρε για μου, το Νίκο το κρασί, ρε. Μια φέρα εδώ να πιούμε. Κουράστηκα. Για πέστε μου κάτι εύθυμο και φάτο, ανάλαφρο, σειρά τώρα έχει το προλεταριάτο. Στον Όλυμπο μαθαίναμε πως έπεφτε καντάρια στάχτη στο Δημηνιό πίσω από το φράχτη. Παρέλαση γινότανε. Πώς έπεφτε η στάχτη? Από το χωριό παρέλασαν λογιών λογιών εφρούτα. Οργανοπαίχτες άμουσοι, με πίπιζες, λαούτα. Ή ως κάτι σίαση. Μας άδειαζαν τους φούρνους. Όταν αντί ηθοποιών, βλέπαμε μόνο στούρνους. Τέτοιο κακό κανέναν ποτέ να μην τον έβρει. Οι πεινασμένοι νόμιζαν τη στάχτη για αλεύρι. Μάθε και για άλλους περαστικούς, φακίριδες, χορεύτριες, πολύ γεροδεμένοι, που τράβαγαν και φορτηγό με ένα σκηνί δεμένοι. Σιλικατζίδες, γανωτές, τσαγκάριδες με γούστο, αφού και αρβίλες έφτιαχναν. Χάρτινες μαμελούστρο. Για καθίστε να τους δούμε. Ανοματής! Ποιος είναι αυτό? Ο γανωματής! Όλα τα παλιά γανωνό! Γανωματής! Μα κύρι που χαλάει, ξανά καινούριο γίνεται. Βάζω καλό καλάει. Δεν ήξερα να φώναζα τη σύζυγο με γάρα που σκούριαζαν τα ασημικά της και το έκανε γαργάρα. Ηρακλή, εγώ με τον κασίτερο έβγαζα το καρβέλι. Φέρε αν θες τα χάλκινα του τόξου σου τα βέλη. Χωρίς κουριές θα στάκανα όπως τις κατσαρόλες. Με φρέσκο λάδι σπιτικό και δυο ζεστές φρατζόνες. Πολύ ωραία. Ανοματής! Όλα τα παλιά γανωνό! Ανοματής! Να, ένας ξυναράς.
Ξυναράς που βρέθηκε. Κι εγώ για τη φαμίλια μου ερχόμουν στην πλατεία. Να βρω δουλειά σ' αφεντικά. Η φτώχεια η αιτία. Βλέπεις το χώμα στην κόζα. Ήταν συχνά τα ράτσα. Έφαγε χέρια δυνατά και ατσαλένια μπράτσα. Μαύρη ζωή μας έκανε η μαύρη σταφίδα. Δεν ήταν κάρφωμα με ζέμεδο το γλυφίδα. Ξελάκωμα και σκάλισμα. Κούλαση ήταν σκέτη. Ανάθεμα του ξυναριού τον πρώτο εφευρέτη. Που σε βρήκανε με δάχτυλο γάμου. Ανάθεμα, ανάθεμα. Πώς άλλαξε το Δημηνιό, νεοχτισμένη οίκη. Απ' τους παλιούς δεν άλλαξε ούτε το τζαμιλίκι. Τα περιβόλια πράσινα, χωρίς τις μελιτζάνες. Τα βλάκια σωληνώθηκαν, οι γλάστρες γίναν βάνες. Εσύ ποιος είσαι, τι φοράς, θα πας σε καρναβάλι. Γιατί κοιτάς το θύραμα με το κιάλι. Έρχομαι από το παρελθόν. Με φώναζαν δραγάτι. Και έπιανα τους κλέπτοντας την γίδα εις την πλάτη. Καθόμουν ξάπλα στις ραχούλες. Για να μην γίνονται κλεψιές κι άλλων ειδών ρεμούλες. Σωστός. Ή δυνατόν θα ξάπλωνα σε δυο και τρεις ώρες για να γναντεύω λυκνιστός τους κλέπτοντας οπόρα. Πολύ ωραία. Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον. Αγνώμονες που είσαστε. Με όλους καλά και ωραία, μα αφήσατε στα ζήτητα εμένα. Τον Κουρέα. Θα έπρεπε ο κύριος εδώ, ο κύριος Γιάννης Όκος, κείμενα που σας γράφει, να ξέρε πως το Δημηνιό δούλευε και ξηράφι. Κουβάλα γαλαδάκωνα, μπριγιόλ, κολόνιες φίνες, τσατσάρες που δεν βρίσκονται, ούτε και Αθήνες. Να μου χαθείτε αγνώμονες. Να μου χαθείτε. Για να μου λέει, Χάσατε εμένα. Πού κοβά εισιτήρια σ' οτομοτής και τρένα. Εγώ δεν ρύθμισα γραμμή για να σταθεί η πόστα. Να φορτωθούν τα φρούτα σας πριν γίνουνε κομπόστα. Σωστό, ναι. Επαγγέλματα που έσβησαν στο χρόνο. Λοιπόν, θέλω τώρα λίγο ακόμα στα παλιά, αλλά επιτέλους σε άλλο τόνο. Το πανηγύρι του Αγιώργη ήτανε με πύρες αγρυπνία. Οπα! Ένα! Όμονα ως το πρωί με πήρε σαν κρυπνία. Τραγούδι, γλέντι και χώρο στα τρία καφενεία. Πάπα!
Έτσι, μπράβο, έτσι. Με κέντρο την πλατεία μας, τότε, στο πανηγύρι. Όλα με στην καλή χαρά. Και εκεί να δεις την τζίρι. Φιστίκια και μαλλί γριά, στις μιας δραχμής παιχνίδια. Σβούρες, σπιδάκια ψεύτικα και ευτελή στολίδια. Όλα βαλμένα στη σειρά, σε φωτισμένους πάγκους, που βάζανε σε πειρασμό ακόμα και τους πάγκους. Πολύ ωραία. Τα ακούω όλα με χαρά. Έχετε τίποτα άλλο να μου πείτε? Είχαμε και τι δεν είχαμε. Τύπους πολλών αστέρων. Είχαμε Όρματση, Φιδά, Νταούφαρη, Σοκράτη, ως τις 200 πάντοτε στα χέρια του Εκράτη. Του Εκράτη. Ναι, ναι. Αχτύπητο το δίδυμο του Λάκη και Μανόλα, που για γαρδέα γιθάφινε στο πιάτο και μπριτζόλα. Βέβαια. Μαζί με άλλους γραφικούς, άγραφους από το ΙΚΑ. Ήταν μεγάλη μας τιμή να έχουμε και τσαμτσίκα. Κραλής, Μανούσος, Βαραβάς, κι ας πω ταπεινοφρόνος, ο Πορδαλάς ο Δράμαλης και ο αδερφός Βαρόνος. Ο Δράμαλης ήταν Πορδαλάς. Και τι δεν ήταν. Άκουγε τους υπόλοιπους. Βοριάς Μπουζούκος, Κοταράς, Ασφάλεια, Τσιμέντο, Συν Μακαρούρος και Ταρζάν. Δεν θέλουν κομπλιμέντο. Άμα ο Τυρλαντάς. Ο Τυρλαντάς. Ο Τυρλαντάς πρέπει να μπει μες στο βιβλίο Γκίνες. Βρίσκεται πάντοτε παντού. Βρίσκει και υδροσωλήνες. Μην έφαγα κανένα όπως τα μεζεδάκια. Α, ναι, βέβαια, βέβαια, θυμήθηκα. Κολέα και μουστάκια. Ώσπου εσύ να θυμηθείς, να πω κι εγώ στην μπούκα. Μιλώντας για τον Τζόλιαρη, τον Νιάξ και τον Μπαμπούκα. Θυμήθηκα, θυμήθηκα. Μέρος από το όλο. Μπουρμάς, Πανό και Καδουνά, Μπουρμπρούση και Μαριόλο. Τούτον, έτσι τον έλεγαν. Γιατί είχε με αγάπη με ένα τραγούδι που έλεγε. Ακούστε το σκουτάκι. Για ιδέστε το Μαριόλικο και το Μαριόλεμένο που φεσακί του σαν Ευρώπα. Αυτό θυμάμαι, το έλεγε και ο Έκτορ, πρώτης μάχης. Αφού μας ηρωνεύεσαι, πάρε και άλλους να έχεις. Κι άλλους. Φράγκο, Παπόρο, Μπιλιλί και έναν που βλέπει δάκο πριν φτάσεις μέχρι τις ελιές. Τον Δόντε Καλιαμπάκο. Καλιαμπάκο, Καλιαμπάκο, ναι. Τον Γκάνγκστερ, τον Κολοσαφρά και το Μιτζίγι Βρίγκα, που όταν ερχόταν σινεμά, η θέση ήταν τίγκα. Έπαιζε ο φωνόγραφος πάντα τη Ζιγκουάλα. Ζιγκουάλα, αγάπη γλυκιά μου. Έτσι. Και το τραγούδι έφτανε κάτω, ως του Πιλάλα. Πιλάλα, του Πιλάλα. Πιλάλα, είπες, πω, απ' την πολύ Πιλάλα δίψασα. Μια κόλλα με παγάκια. Καλέ, τι ρήμα τώρα μου φτιάξες. Πρόεδρο Παναγάκια έφερα μόλις στο μυαλό. Γιαννάκα και Μπουμπούση. Συν άλλους που δεν θα έλεγες. Δεν ξέρουν τι ποιούσει. Μπόγρης, Κινέζος, Γόγολας. Κουμπούρας και Πασάνας. Που είχε στα νιάτα του μαλλί με σχέδιο Αφάνας. Βρεάσε την Αφάνα τώρα. Αφάνα. Μια κόλλα με παγάκια και νερό. 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 Βεβαίως. Νερό. Ίδωρο εννοείς. Μάλιστα. Το πολεμάμε, Ηρακλή. Ένας μας ο αγώνας να πάψει το μαρτύριο το μέγα της αγώνας. Βέβαια, βέβαια. Άντε μην πάρω φόρα, φόρα, κάτι φόρα. Όχι, όχι, όχι. Thank you.
κλείσει αν κι η υδροφόρα συνεχώς περνάει απ' το Δίμηνιο. Τι να πούμε τώρα, Παναγιά συγχώρα τούτους τους ανθρώπους, τούτο το χωριό. Ιδωρ μου, για σένα η καρδιά μου κάνει προσευχή. Στάξε μου, στάξε μου, και μείνε μέχρι να έρθει μια μεροκοντή. Οπα, οπα, γιατί είστε ανυπόμονοι, καλοί μου συντοπίτες. Δούναβη σύντομα θα μπει μέσα στους νεροχύτες. Βέβαια. Ναι, μπράβο. Σωλήνες τέτοιοι μπήκανε. Είναι στη γη χωμένοι. Δεν φαίνονται, μα με νερό η γη είναι γκαστρό. Αστρωμένη. Ο άρχοντες μου Δημηνιώτες, μου σκέματα κάνατε. Εύχομαι στις βρύσες σας να τρέχουν καταράχτες, ώσπου να γίνουν ρέματα και να γκρεμίζουν φράχτες. Βέβαια, αυτό το ευχαριστούμε για την ευχή, να είσαι καλά. Αλλά βρε παιδιά, με εκείνα τα παρατσούκλια τι έγινε, τελειώσαμε? Όχι. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι μοιραίοι και ωραίοι. Άκουσε. Πλήθος κοτσοπαστρέι. Γερός καρύ δυναμικό. Θυμάμαι έναν πάστρα που ως τα βαθιά γεράματα την πότιζε τη γλάστρα. Και ο Κατσαούνης δίπλα τους, πιο πέρα ο Μανάρης, με μια φωνή να σκιάζονταν ο άνεμος Βαρδάρης, εφώναζε. Και τι είσαι στην ο βασιλεύς της δόξης, σαν κράβγαζε ο ιερεύς, την πόρτα να μου σπρώξεις. Σκορπίζοντας όλους τους πιστούς ρίγη ανατριχύλας, με το γνωστό εκ του Δαβίδ ψαλμό, άρατε πύλα! Άρατε! Τέρμα με αυτούς που χτύπησαν τη σάτυρα στα σκάλια. Μα δεν θα πω καραμπουρνιά. Τσαμπάση ή σουράγια. Βεβαίως. Σιμπούκα ή έτσο βαρελά. Περιστερά και στρίγο. Το σαραβάκο που τον κόλ θα βάζε παραλίγο. Ρούσι και αριμάνιο. Ψουλάς καρεβίδα. Θα αφήσω στην αφάνεια νουνό τον καραβίδα. Και ακαραχώτζα τίποτε. Καμπέρι καρακώστα που σε έκανε και γέλαγες πολύ πριμίτσι Κώστα. Φούσκωνε τέρμα την κοιλιά, άνοιγε το σακάκι και έλεγε πως δεν περνούν μαζί δυο στο σοκάκι. Σοκάκι. Έτσι. Θα αφήσω μες στη λησμονιά φιγούρα και για σκίτσο τον έθεό μας κυνηγό ψαρά, τον Παπαμίτσο. Τερό, κοκόρο ή μαλλί, τσούλο και Παναγία, που τον Αγίον πέρναγε τη γενεολογία. Τερό, κοκόρο και μαλλί, τι λέμε τώρα? Παγούλο Περδικάρι. Παγούλο Περδικάρι είπες. Παγούλο Περδικάρι είπες. Θα ήταν σαν Κοτόπουλο χωρίς δυο τζούρες κάρι. Ακόμα δεν κουράστηκες. Πολλούς πήρε η μπάλα. Έτσι όπως πας θα θυμηθείς, προβλέπω και το Σδράλα. Σδράλα. Βρε ποιον Σδράλα. Έχετε κανένα ακόμα μέσα στη σάλα? Πρέπει να βγει παράρτημα. Κι άλλους θα πούμε τώρα. Άφρονας, τσάκωνας, μπουνιά, το γείτονά του Γιώρα, τον Πάγιο τον Αγελαδά με την βαθιά καρδάρα, τον, να σου πω, Κοπανά. Τον Κοπανά και τον Μπουρδουνάρα.
Βέβαια. Επίσης τον Αγγλόγαλο, ναύαρχο που ως πλοίο, ας πούμε υποβρύχιο, έγραψε και βιβλίο. Τελειώνω με τον Γκάζαρη. Δική του ιστορία συνέγραψε για το χωριό και ως την Κουτσή Μαρία θυμήθηκε πολύ σωστά, μόνο ξέχασε να βάλει και αυτούς που τον ξέχασαν και εκείνον ως μπακάλι. Μπάμπολους αναφέραμε να κάνουμε καζούρα. Αξίζει και μια σοβαρή αναφορά στο όνομα του Ζούρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Βρε, άφθονα βαρδουνάρα, καζούρα, ζούρα, όλο άντρες και κακό. Από γυναίκες τίποτα, την κλείσατε τη βάνα. Μία θα πω και θα αρκεί. Γιαννούλα ή Γιωβάνα. Μπράβο, μπράβο. Ωραία παρεπώνυμα. Γέλασα με όλα τούτα. Αλλά είχατε τίποτα άλλα που να τρώγονται? Είχατε φρούτα? Βεβαίως. Γερμάδες πεντανόστιμους, μαστούς της Αφροδίτης. Για χάρη τους θα μάρτενε και ένα αγιορείτης. Μοιάζαν με κίνηση της θεάς τα μαρμαρένια στήθη. Μα ο μεγάλος πειρασμός που γέμιζε τα πλήθη ήταν η γεύση, το άρωμα, ευώδιαζε το στόμα και όσοι τα δοκίμασαν δεν τα ξεχνούν ακόμα. Πες μου που βρίσκονται, μέχρι να πεις επίγα. Για Ελλά. Θα προκάνεις, Ηρακλή, σε πρόλαβε η μύγα. Μονάχα τα μυγόπληκτα ή ευωδιές σασούλες. Σε τούτο τον παράδεισο είχαμε και κοντούλες. Εγώ τις βλέπω αψηλές, θα έλεγα πρώτον μποϊ. Αλίμονο. Πολύ ωραία. Αλλά μιλάμε για τις αχλαδιές. Κοντούλες είναι το σόι. Όπως και τα βερίκοκα που λέγονται μπεμπέκου και άφηναν παλιά λεφτά στις τσέπες του γυλαίκου. Τον εσπήρατε και τις λεμονιές που μαγλινές τις λένε. Και σε αυτές που με ένα παγετό είναι να γάτις κλαίνε. Γι' αυτό βάλαμε δίφορες. Λίσμπον, Σάντα Τερέζα. Πολύ φοβάμαι πως τα αγροτικά θα πάτε τέζα. Μα βάλαμε και πατρινιές, αλλά μας βγάζουνε το λάδι. Γιατί όχι Κορίνθιες, έχουνε κανένα ψεγάδι. Άκου το γιατί. Πάλι μας παρανόησες, για τις ελιές μιλάμε. Βγάζουμε λάδι special, να τρώμε, να πουλάμε. Πώς το πουλάτε, το πάτε στο παζάρι? Τα παίρνει όλο από σας μέσω του χατζατσάρια. Μια λύση άμυρη, διάξτε εσείς τη μοίρα. Αλλιώς, άστε την τύχη σας στο Δία και στην Ήρα. Πάμε και μέσα στο παζάρι. Και τα όνειρα πάντοτε του αγρότη. Όποιος και αν εκλέγεται ξεχνάει το χωράφι. Κι όλα στην κράνα πάφθινα πανάκριβα στο ράφι. Πανάκριβα, πανάκριβα στο ράφι. Βγάζει χρυσό, αλλά κερδίζουν μάγκες. Έχουν την όψη σαν και εμάς, μα τρώνε σαν μαρμάγκες. Και ο προϋπολογισμός σου έρχεται του κράτους. Αν το πουλάς στον έμπορο 0,30, θα στο σερβίρουν 5 ευρώ ο Σίβη και ο Σφάντα. Ο Σίβη, ο Σίβη και ο Σφάντα. Thank you.
υπάρχει κάποια αμνία. Τι να σου πω, κύριε Ραγλή, βρίσκομαι εν αγνία. Έχουμε συνεταιρισμό για τα βερικοκάμα. Ναι. Το έδια τα τρεχούμενα και υπόγεια νερά μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Άλλοι τραβούν το ζόρι. Μα πάντα ήταν λιγοστοί, παντού οι πρωτοπόροι. Έξω λοιπόν από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρουν. Αν μπουν όμως στο τσάμπικο, τα πόδια τους μπερδεύουν. Είναι πολλών το γνώρισμα, να έχουν για όλα γνώμη. Μα στα κοινά και στη δουλειά, ταινίζουνε την κόμη. Λεπτό δε χαλαλίζουνε για το κοινό συμφέρον. Αλλά στα λόγια θα έλεγες, μιλάει ο Κικέρον. Ναι, ολολόγια. Φρούτα πάτε μια χαρά. Όμως τι άλλο βγάζει το πενεμένο σας χωριό που με αυτό να κμάζει. Δεν πρόσεξες την πλαστικόρ. Δώσε σε τούτο βάση. Βγάζει σακούλες πλαστικές. Ποιότης, αλφα κλάση. Καλέ, για δες εκεί με ποδήλατο ποιος έρχεται. Ο γιατρός, ο Σολωμός. Ο παππούς σου Μαριλένος. Ο Σολωμός, ο γιατρός. Ποιος είναι. Ο παππούς, ο Σολωμός. Ο παππούς και το ποδήλατό του. Να είμαι κι εγώ λοιπόν εδώ. Δηλώνω παρουσία. Από παλιά ερχόμενος και από την Αθανασία. Μαλλιά με φώναζαν εδώ στο χωριό έως και για Ζαλάδα. Άλλοτε για άρρωστο παιδί, άλλοτε για τους γέρους, άλλοτε για ελόγου τους ή για τους συμπεθέρους. Υπήρχε φυματίωση και από την Ασία γρήπη και αρρώστες όπως σήμερα από τα πολλά τα λύπη. Λόγω του ότι γιατρεύα στα χρόνια της Μπομπότας, ναι, ως παθολόγο με έπαιρναν με σύστημα κοντότας. Επισκεπτόμουν και υγιής 1-2 φορές το μήνα, αλλά όταν μου αρρώστεναν έβαζα την τουρμπίνα. Με τούτο το ποδήλατο έσπευδα από το κιάτο και στην ανάγκη έβλεπα και του σπιτιού το γάτο. Αμάν, 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 αμάν. Πρώτη φορά βλέπω γιατρό, άλλον γιατρό να κάνει. Τον Σολωμό που ερχότανε, αρρώστιας μας να γιάνει. Ποια είσαι εσύ, μωρή τρελή κι αλλοπαρμένη. Είμαι μια διμηνιώτισσα που πρώτα ήμουν ξένη. Ήρθα ως νύφη στο χωριό, μαζί μ' άλλες 80, γιατί ως βλέπεις είχαμε όλες κρυφά προσόντα. Τώρα και τώρα. Αλλάξαμε τη σύνθεση, φέραμε νέα ήθη, χωρίς εμάς. Τι θα είσαστε, κουκί χωρίς ρεβίθι. Κουκί χωρίς ρεβίθι. Τώρα θα σου τα έλεγα, αλλά θα στα πω στο σπίτι μου, ρίξε νομερίτησα. Το παίζεις κι Αφροδίτη. Για δέστε ποιοι μας δέσανε με τα δεσμά μιας βέρας. Σάματι το χρυσόμαλο μας δώσανε το δέρας. Εμείς δε φέραμε εδώ δυο πράγματα καινούρια. Πώς φτιάχναμε στους τόπους μας, ας πούμε τα κουλούρια. Τόσες και τόσες συνταγές φέραμε ως νυφάδες. Μπροστά. Και τώρα η κουζίνα μας δεν θα έχει πια τριφτάδες. Τι μας λες. Ναι. Φέρατε από τα μέρη σας συνήθειες και άλλα που όλα τα ανέμιξε του γάμου η κουτάλα. Ξένες και ντόπιοι φτιάξαμε. Μια κοινωνία νέα. Μα μεταξύ μας θέλουμε μάλλον διερμηνέα. Σωστά. Να λέμε τα σωστά. Όπως και να έχει, δυστυχώς, αυτή εδώ η μίξη
Είναι χρυσός που δυστυχώς δεν έχουν εξορίξει. Παιδιά, μην το κουράζετε. Θεός, είμαι και ξέρω. Ξέρω τα προηγούμενα, μα και τα περαιτέρω. Ακούστε κάτι να σας πω. Εγώ μια πλάκα έκανα να βγει το έργο πέρα, κάνοντας τον ανήξερο, έτσι για την πρεμιέρα. Λοιπόν, ξεχάστε την παρέλαση όλων αυτών των τύπων, γιατί εγνώριζα μέχρι και τους πεταλωτές των όνων και των ύπων. Στο Πεύκο δεν ερχότανε κάτω κατά τη ράχη ο Σαμαράς Καλλιγωτής με αιχμηρό σανδράχη. Έκοβε φάλτσα τις οπλές για πέταλα καινούρια, ώστε να μπουν τα περήφανα τα ζώα στα αχούρια. Σωστό. Στις γειτονιές με τρίκυκλο. Δεν έφερναν τον πάγο. Όταν ψυγεία τύπου μπός μονάχα στο Σικάγο, δεν μπέρναγε ο έμπορος ο γνήσιος μεταπράτης, που έπαιρνε όλη στη σοδιά, μα τα λεφτά σατράπης. Ο Καλαθάς, ο Καρέκλας, ο Ρήτινος Ηλέκτης, δεν έμπλεξε κανείς μαζί τους, κανένας θεοπαίχτης. Σε δρόμους χαλικόστρουτους ή και γεμάτους χώμα, δεν διάβαιναν καραγωγείς με την ψυχή στο στόμα. Στις γειτονιές δεν βλέπατε διάφορους γυρολόγους, πραγματευτές με την πραμάτια τους σε μισοάδιους μπόγους. Σαν τώρα ακούγονται φωνές από κοχύλια. Ρίγανη, τσάι του βουνού, λουμίνια για καντήλια. Και ο Ντελάλης έλεγε για την παράσταση του Καραγιώζη, ακούσατε, 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 και όσοι δεν ακούσατε, ποτέ μη σώσετε να ακούσετε. Σήμερον ο Κατζαντζάρης ναύτης, ο Μπάρπα Γιώργος πλοίαρχος και ο Καραγιώζης ναύτης. Ω, βέβαια. Λοιπόν, με όλα αυτά που είπατε, πήρα σπουδαίο δείγμα, εκτός... Από συλλογικά. Ε? Το ξέρεις. Κάτι ξέρω. Εκτός από τα συλλογικά. Μάλιστα. Για δώστε ένα δείγμα. Άκουσε λοιπόν, Ηρακλή. Συλλόγους έχουμε διπλούς που βρίσκονται εν δράση. Πάντα ο ένας προσπαθεί τον άλλο να ξεπεράσει. Ένας για αναγέννηση με πρόεδρο τον Γιώργο. Δουλεύει όπως την παλή το χτήμα όργο-όργο. Με όρεξη και όνειρα, τα τελευταία έτη, ο Σύλλογος Πολιτισμού Αναγέννηση δόσεις γερές προσθέτει. Βέβαια. Αν και είναι ο παλιότερος όσο περνά ο χρόνος, της δράσης αναγέννησης αυξάνει επιμόνως. 98χρονος έγινε και γιορτάζει, για μία νέα εποχή που άρχισε να χαράζει. Ο άλλος μας ο σύλλογος με το όνομα Νεφέλη είναι πιο νέο σχετικά, με γυναικεία μέλη. Μάλιστα. Σαν θηλυκός οργανισμός γεννά πολλές ιδέες που εκδηλώνει στο κοινό πάντοτε με δράσεις. Πάλι και νέοι πρόεδροι και εσείς οι προεδρίνες, σκεφτείτε, ο πολιτισμός δεν θέλει ασπιρίνες. Συγγνώμη. Δουλειά κάνουν και οι γραμματείς. Εις άξια των πρώτων. Σωστά. Μα τούτον δεν ακούμε το έργο του στον κρότο. Βέβαια. Βλέπω ότι στα συλλογικά πάτε με δυο κορφάδες. Ναι. Σαν την Πεθερά με δύο συνυφάδες. Έτσι. Για πρόεδρο κοινότητας δεν άκουσα κουβέντα. Μικρός που ήμουνα, θυμόμουνα κάποιον Γιάννη που είχε ρέντα. Βρέντα. Γιάννης. Όμως νέο συμβούλιο υπάρχει στο τιμόνι. Αλλά για να μην είμαστε δίχως το Γιάννη μόνοι, δυο Γιάννηδες εκλέξαμε. Έναν για πρώτο λόγο Γιάννη γνωστό τραπεζικό. Συν Γιάννη παθολόγο.
αφού η ζωή τα έφερε όπως εκείνη θέλει και ο γιατρός εκλέχτηκε για πρόεδρος εν τέλει. Αφού ο πρώτος πέταξε σε γειτονιές αγγέλων, ο δεύτερος ανέλαβε του Δημηνιού το μέλλον. Έχετε και αντιδήμαρχο ήδη. Δημήτρης μήπως λέγεται. Μήτσος σας κατακλείδει. Δημήτρης Σόκος. Να και ένας άντρας με στολή που ήρωα θυμίζει. Σίγουρα θα πολέμησε σε κάποιο μετερίζει. Για έλα, για έλα γέ μου πιο κοντά. Πού είναι τα αρματά σου, γιατί μέσα στα αίματα. Πού είναι το όνομά σου. Με λέγαν Γιώργο Κωνσταντή, Βασίλη Παναγιώτη, Νικόλαος Σπυρίδωνα, Χρήστο απλός στρατιώτη. Ήμουν στην πρώτη τη γραμμή, πάντα για την πατρίδα. Μα βλέπω ότι έπεσα σε ποντικό παγίδα. Όσια και ιερά τώρα τα ξεπουλάνε. Τα όσια και ιερά τώρα τα ξεπουλάνε. Στους δάνειστες που δάνικα μας πήραν και χρωστάνε. Στους δάνειστες που δάνικα μας πήραν και χρωστάνε. Εγώ γιατί πολέμησα. Πού είναι το χωριό μου. Δεν βλέπω τίποτα ορθόγαμο το κερατό μου. Καθίστε, πού είναι η πετρόκτιστη μνημείο εκκλησία. Καθίστε. Μην πείτε πάλι έβαλε το χέρι της η Σία. Πού είναι τα μπακάλικα. Τα λιοτριβιά. Η μήλη. Ποιο χέρι τα ξεπάστρεψε. Τι ήταν. Χαμομήλη. Πού είναι το περήφανο, το τρύπατο, το σπίτι. Ποιος έσκησε με ταξωτό για να φορέσει τσίτι. Ήταν παλιό αρχοντικό. Φτιαγμένο από Μπέι. Το Χουσέιν Καμίλ Μπέι. Πού είχε χρυσό να ρέει. Ερχόταν με τη Γιούλ Χανούμ 2 μήνες μέσα στον χρόνο. Και ίσως αυτό το δίμηνο μας έδωσε τον τόνο. Τη δεύτερη μας εκδοχή το όνομα πως προήλθε. Και ως δίμηνιό στα χείλη μας το όνομα περιήλθε. Τον Μπέικο είδε πολλούς. Όπως ένα στρατάρχη. Τον Γάλλο Ιωσήφ Μεζόν. Κρίμα που δεν υπάρχει. Για να θυμίζει πως αυτός έδιωξε την παρέα του Ιμπραήμ σκληρού πασά από όλο το Μωρέα. Έστω και σαν ερείπιο, κουφάρι τέτοιο χτίσμα, το παρελθόν παίρνει μπροστά και στον καιρόν το πείσμα. Με κυβικά μπετόν αρμαέ φτιάξανε τα καινούρια. Θα τα ακούω, Βερεσέ. Αν θέλεις να τα σώσεις, θα μπαινε σε προγράμματα για αναπαλαιώσεις. Θα φέρνανε και τουρισμό τα πέτρινα μνημεία. Αλλά κανείς δεν έδωσε για όλα τούτα μία. Τα άλλα είναι πρόσχημα. Και όπως το ξυλοκόβω, όλα τα ρίχνουν στο σεισμού το φοβερό το φόβο. Και το βρυκολακόσπιτο κάτω στην παραλία, στη θέση του τροχόσπιτα παρκάρουν ευκολία. Πού πήγε το τριόρφο, το τρύπατο, το σπίτι, εκεί που φιλοξενούσε ισχυρούς τους πολίτες. Πού πήγε. Κρίμα που δεν υπάρχει, κρίμα που δεν υπάρχει. Που τι έγινε το ισχυρό, το τρύπατο, το σπίτι. Που πήγαινε Αύγουστο Χασάν Αγάς, αλλά και όχι σπάνια, Αύγουστο Χασάν Αγάς, που πήγαινε για μπάνια τη Βόχα στο Πραίδες, αλλά και όχι σπάνια, τη Βόχα στο Πραίδες και ο Βελής του Βέλου, αξίζεται στα στόματος και πόμπες της Μπουγέλου. Αυτό ανατινάχτηκε. Του βάλανε μπουρλότο οι Γερμανοί κατακτητές. Χάθηκε σαν μπισκότο. Το σβήσαν με εκρηκτικά, σαν γόμα από τους χάρτες. Γιατί εκεί οργάνωναν τις μάχες οι αντάρτες.
Το Δημηνιό, καλό οικοπεδάκι. Μα όχι το επίδικο που θα ήθελαν οι δράκοι. Εκείνο που διεκδικούν και ξένοι και δικοί μας. Λέγοντας πως θα αλλάξουμε, έως και το βρακί μας, είναι η ίδια η Ελλάς. Και φυσικά το Κιάτο. Έδρα δημάρχων και αρχών, σύγχρονο θεουδάτο. Λοιπόν, άλλη φορά θα ασχοληθώ με Σικιώνα Κιάτο. Σειρά τώρα έχει ο λαός με τη σφιγμένη ζώνη που όλο άπονα τη σφίγγουνε εκεί στην Ευρωζώνη. Αχ, Ηρακλή, μόνο εσύ απέμεινες με ρόδι και με ήθος. Κρίμα που είσαι άγαλμα και απλά ένας ωραίος μύθος. Ο μύθος όμως τι δειλεί. Ποιο είναι το προέχον. Τράβα μπροστά βρε άνθρωπε, ως εξουσία έχον. Κάνε εσύ τον Ηρακλή, ξέχνα τον ανθρωπάκο και τότε μόνο θα σωθείς από τον κάθε δράκο. Άντε λοιπόν, υπομονή, μια λύση μόνο μένει. Κόψε τον κόμπο αδερφέ που έφτασε στο χτένι, γιατί έτσι διαλέγεις με το δικό σου χέρι ή θέση καταστρώματος ή θέση τιμονιέρη. Φωνάξτε μου τον Πήγασο, το φτερωτό το άτι, και υπόσχομαι ότι για σας πάλι θα κάνω κάτι. Καλό ταξίδι, Ηρακλή. Στους δανειστές μας τράβα και βρες πού πήγαν τα λεφτά για έργα καλά τράβα. Τράβα για όσους νόμισαν άδειο του χθες λαΐδι αυτό το μέγα, το μικρό που λέμε Ρωμιοσύνη. Πάντα υπήρχαν αρχηγοί εκ του λαού μπουμπούκια, αλλά μετά τις εκλογές ποποκατυπαλούκια. Αγαπημένοι μου φίλοι Δημηνιώτες, σας χαιρετώ και υπόσχομαι ότι για σας πάλι θα κάνω κάτι. Καλή αντάμωση. Καλό ταξίδι, Ηρακλή. Το καλό. Ό,τι ακούω, ο Θεή, η Θεία Μελωδία, ο αρχαιότατος χορός, σύγχρονη μελωδία. Μιλήσαμε για το χωριό. Ήταν μια ευκαιρία. Να θυμηθούμε έθιμα, ανθρώπους, ιστορία. Τώρα όμως τι γίνεται, το μέλλον μας προέχει. Εκτός αν πούμε το γνωστόν. Για μένα πέρα βρέχει. Το τελικό συμπέρασμα πριν πέσει η αυλαία, μια θέση χρειαζόμαστε, Πατρόκλου Αχιλλέα. Αχ, να μπορούσε πιο απλά και πράξη με την πράξη. Ο άνθρωπος τον άνθρωπο, άνθρωπο να τον φτιάξει. Όλοι μαζί, καρχή, το Δημηνιό το πάνω, μπορούμε να ανεβάσουμε ακόμα παραπάνω. Πόσο δεν ξέρω να σας πω,
ξέρω ότι τα χέρια αντιλάσπινα πιάνουνε, στόχο να έχουν τα αστέρια. Ελένη Σόκου. Μαριλένα Σολομού. Διονύσης Μαυραγάνης. Σούλα Κούγια. Φανή Δρίτσα. Νίκος Τσάκο. Γιούλα Αρλετή. Νίκη Σπυροπούλου. Γιώργος Σόκος. Παναγιώτης Σαλονίτης. Γίνανε στραβά, βιαστήκαμε. Ήθελα να ευχαριστήσω γιατί είχα μια παράληψη από μια άλλη φορά τη Ρούλα τη Θαλασσινού, τη γραμματέα του Συλλόγου, που πραγματικά στέκεται πάρα πολύ κοντά σε όλους. Ευχαριστούμε για όλα. Σας θυμίζω τα βιβλία του συγγραφέα, τα οποία θα διανεμηθούν εδώ δωρεάν. Προσφορά του συγγραφέα και του Συλλόγου. Πού είναι η πλακέτα, παρακαλώ. Ο συγγραφέας του έργου Γιάννης Σόκος, πού είναι η... Νίκη. Πού χαζεύει. Δεν τα είπα, Γιάννη Γουστάρ. Πού είναι η πλακέτα. Δύο λεπτά. Ο σύλλογός μας τιμεί σένα και προσφέρει στο συγγραφέα του βιβλίου, κύριο ποιητή, επικοινωνιολόγο και συγχωριανό μας Γιάννη Σόκο, μία πλακέτα σε αναγνώριση των υπηρεσιών του προς τον σύλλογό μας. Ορίστε, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Από το συγγραφέα μας. Οποία έκπληξη. Δημηνιώτες τιμούν Δημηνιώτη. Κανονικά αυτό το βραβείο έπρεπε να το πάρει ο Ηρακλής. Βιαστικός όμως φεύγοντας μου είπε να το παραλάβω εγώ.
Το πήρα λοιπόν με μεγάλη ευχαρίστηση. Ευχαριστώ την αναγέννηση, τον πρόεδρο Γιώργο Σόκο, την γραμματέα Νίκη Τσελέντη Σπυροπούλου, φυσικά όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και βέβαια όλους εσάς που γεμίσατε το προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και μας τιμήσατε όλους. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ως πρόεδρος της κοινότητος ήθελα όλους να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε απόψε. Ο Σύλλογος Αναγέννηση πάντα είναι μπροστά. Ευχαριστούμε όλους σας.